Καλημέρα σας. Πώς είναι το παιδί πάνω απ' όλα, πώς είναι το παιδί σας? Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Το παιδί με δυσκολία πάνω σχολείο, διστάζει να πάει. Αλλά για να μην του δημιουργήσω ψυχολογικό πρόβλημα, να το κρατήσω στο σπίτι, του λέω πήγαινε και κάτσε μπροστά στον οδηγό. Δήμητρα, πώς έγινε αυτό, μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Δηλαδή, και γιατί, ποια ήταν η αιτία, η αφορμή? Είχε διαφορές με αυτά τα παιδιά, πώς του επιτέθηκαν, όχι, τι έγινε? Ποτέ, το παιδί μου δεν έχει τσακωθεί ποτέ. Αυτό κάποια διαφωνία είχε με κάποιο άλλο παιδί, ναι, συμμαθητή πάλι, και την πλήρωσε το δικό μου. Διαφωνία παιδί που είχε να κάνει, ας πούμε, για κάποιο κορίτσι, που είχε να κάνει, εγώ με Παναθηναϊκός, εσείς Ολυμπιακός, τι? Μπορεί και σε σχέση πάνω, μπορεί και σε φιλία πάνω. Καλά, μια διαφωνία δεν μπορεί να καταλήγει όμως σε ένα ξυλοδαρμό μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Τα παιδιά αυτά, με τα παιδιά αυτά μίλησε, του ζήτησαν συγγνώμη, το συζήτησαν? Όχι, κανένα. Το σχολείο τι έχει κάνει? Το σχολείο έχει προστατεύσει το παιδί, γιατί εσείς λέτε ότι το παιδί φοβάται να μπει πάλι μέσα στο λεωφορείο, γιατί θα είναι πάλι με αυτά τα παιδιά. Το θέμα είναι ότι με αυτά τα παιδιά πάνε στο ίδιο σχολείο. Έτσι ακριβώς. Έχουν ανεβάσει αυτά τα παιδιά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την επίθεση στο γιο σας? Δεν έχω δει κάτι μέχρι στιγμής, γιατί και τα δικά μου τα παιδιά, έχω και μεγαλύτερα παιδιά, ναι, είναι μέσω διαδικτύου και γνωρίζουν από διαδικτύου. Το φοβάται ο μικρός ότι μπορεί να το κάνουν, σας το λέει? Δεν μου έχει πει τίποτα. Αλλά έχει. Με βάση αυτά που βλέπετε, ξέρετε γιατί με βάση αυτά που βλέπετε, γιατί δυστυχώς ήταν πολλά τα παιδιά, από ό,τι μας είπαν, ήταν πολλά τα παιδιά μέσα στο λεωφορείο, τα οποία σήκωσαν το κινητό. Ο οδηγός του λεωφορείου ήταν που χώρισε τα παιδιά. Τα υπόλοιπα παιδιά ήταν γύρω-γύρω και τράβαγαν με το κινητό. Ναι. Αυτό πραγματικά είναι αδιανόητο. Δηλαδή να βλέπεις τους συμμαθητές, τους φίλους να πλακώνονται από τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς κανένα λόγο στην ουσία. Δεν δικαιολογείται ξυλοδαρμός για κανέναν απολύτως λόγο. Μα επιδοκιμάζουν ή αποδοκιμάζουν. Να πηγαίνεις να τους χωρίσεις, να είναι λες και παρακολουθείς αρένα.